Κύριε Λουδάκη, τι σημαίνει για σας ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Ρόδου? Ιδιωτικοποίηση σημαίνει αύξηση κατακόρυφη του κόστους. Και αύξηση κατακόρυφη του κόστους λειτουργίας του αεροδρομίου θα σημαίνει και ανάλογη, πολλαπλά ανάλογη αύξηση, μείωση του ερχόμενου τουρισμού, των επισκεπτών μας. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Ο ιδιώτης που θα πάρει το αεροδρόμιο δεν θέλει να φέρει παραπάνω κόσμο για να βγάλει παραπάνω κέρδος? Κοιτάξτε, η πρακτική που ακολουθήθηκε και στο Ελεύθερος Βενιζέλος αλλά και στις διεθνείς, τα διεθνή παραδείγματα όσο αφορά όταν βασικοί οικονομικοί πυλώνες έχουν εκχωρηθεί, πουθενά δεν έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη. Το μοντέλο που ακολουθείτε ειδικά τώρα, επειδή τα αεροδρόμια είναι κερδοφόρα, είναι το μοντέλο των καλών και των κακών τραπεζών. Οι καλές τράπεζες θα εκχωρηθούν στους ιδιώτες, καθώς και τα τεράστια κέρδη, τα καλά αεροδρόμια, συγγνώμη, θα εκχωρηθούν στους ιδιώτες, καθώς και τα τεράστια κέρδη τους. Και τα αεροδρόμια τα οποία δεν συμφέρουν οικονομικά θα παραμείνουν στο κράτος υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, τα οποία θα τα επιβαρύνεται επιπλέον πάλι ο προϋπολογισμός και ο Έλληνας πολίτης. Το αεροδρόμιο της Ρόδου είναι κερδοφόρο. Ακόμα κι αν δεν αυξηθούν τα τέλη χρήσης των αεροδρομίων, θα αφαιρεθεί ένα πολύ βασικό έσοδο από τη χώρα. Και αυτό θα αποδίδεται στους φίλους τους, σε αυτούς που θα κερδίσουν το διαγωνισμό και θα πάρουν τα αεροδρόμια. Βέβαια, από αυτό το έσοδο και μυστέρι δεν παίρναμε τίποτα ως νησί, έτσι. Οπότε, δηλαδή, υπάρχει και η άποψη τι είχαμε, τι χάσαμε. Όλα πήγαιναν στην ΗΠΑ. Σε αυτό έχετε. Ναι. Μισό λεπτό. Δεν πήγαιναν στην ΗΠΑ. Αν πήγαιναν στην ΗΠΑ, θα υπήρχε ανταποδοτικότητα όπως προβλέπεται από διεθνείς κανονισμούς. Αυτά πηγαίνανε στη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού. Ανταποδοτικότητα δεν υπήρχε. Παρόλα τα τεράστια έσοδα, υπήρχαν ελάχιστα ψίχουλα δίνονταν στο αεροδρόμιο της Ρόδου και όλα αυτά σκοπίμως για να απαξιωθούν τα αεροδρόμια και να χαριστούν στους ιδιώτες. Μάλιστα, κάτι θέλεις να ρωτήσεις τον κύριο Λουλουδάκη? Όχι, θέλω να, πέρα από την τοποθέτηση, θέλω να ρωτήσω για την διαδικασία, δηλαδή εδώ ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς, κύριε Λουλουδάκη? 4-6 εγγράφους οι προσφορές των εταιριών, οι οποίες τσεκάρουν τώρα το αεροδρόμιο, δηλαδή ελέγχουν έτσι το αεροδρόμιο. 4-6 και μετά ποια φάση ακολουθεί από το ΤΑΙΠΕΔ? Μετά θα ακολουθηθεί η φάση των προσφορών, της αξιολόγησης των προσφορών. Μετά θα προκριθεί μέσα στο 14 όλα αυτά. Θα προκριθεί ένας επενδυτής, ο οποίος θα αναλάβει και θα τα παραλάβει και τα αεροδρόμια. Θα αναλάβει δηλαδή την αξιοποίησή τους. Και τότε και μόνο τότε θα καταρτήσει το master plan και το business plan. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει καταρτιστεί ακόμα το τι θα γίνουν τα αεροδρόμια. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει, δεν γνωρίζουμε πώς θα επεκταθεί, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το οικονομικό μοντέλο που θα ακολουθηθεί. Όλα αυτά θα καταρτιστούν και θα επανέλθουν. Το τι θα ιδιωτικοποιηθεί γνωρίζουμε? Όλο το αεροδρόμιο θα ιδιωτικοποιηθεί. Όλο δεν θα μείνει τίποτα εκτός του εναέριου χώρου. Το κομμάτι της ασφάλειας μπορεί να αλλάξει. Θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα του αεροδρομίου. Μπορεί να βάλει μια άλλη εταιρεία. Μπορεί να δημιουργήσει δικιά του εταιρεία. Όλα μπορούν να αλλάξουν, όλα μπορούν να διαπραγματευτούν. Όμως το μόνο που δεν διαπραγματεύεται είναι ο εναέριος χώρος, ο έλεγχος του εναέριου χώρου. Μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα. Οι Γερμανοί, και σήμερα το τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΗΠΑ, οι Γερμανοί πιέζουν επιμόνως να πάρουν τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας σε όλη την Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν τα τέλη υπέρπτυσης, τα οποία αποδίδονται εκτός από τα τέλη χρήσης των αεροδρομίων και το σπατώσιμο, αποδίδονται στο ελληνικό κράτος, είναι και αυτά ανταποδοτικά, δηλαδή είναι για να δημιουργούνται ραδιοβοηθήματα, ραντάρ και ό,τι χρειάζεται η πολιτική αεροπορία για να λειτουργεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση προς την κυβέρνηση να δοθεί και ο εναέριος χώρος και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν χάσουμε έδαφος θα χάσουμε εναέριο χώρο και θα χάσουμε και θαλάσσιο χώρο. Αυτός είναι ο σκοπός τους.
Να ρωτήσω κάτι. Φοβάστε δηλαδή ότι αυτή η υπόθεση θα τρέξει μέσα στο 2014. Αυτό προβλέπεται από την. Εντάξει, αυτό προβλέπεται. Διότι ξέρετε, σε ελάχιστες περιπτώσεις το ΤΑΙΠΕΔ καταφέρει να αξιοποιήσει κάτι στον χρόνο στον οποίο ουσιαστικά το εξαγγέλει. Έτσι, δηλαδή, κοιτάξτε, έχουμε λαβρά παραδείγματα. Εμείς δεν μπορούμε να βασιστούμε στην ικανότητα ή μη του ΤΑΙΠΕΔ να ολοκληρώνει τα σχέδιά του. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε ούτως ή άλλως για κάτι το οποίο είναι περιουσία αυτού του τόπου και πρέπει να γίνει και πρέπει οι ροδίτες να νιώσουν το αεροδρόμιο ότι είναι τόπος τους. Και πρέπει κάτι το οποίο μας πληγώνει και να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε και εσείς οι δημοσιογράφοι και οι τοπικοί φορείς, όλοι, εάν βλέπουν κάτι να το στυλιτεύουν και να προσπαθούμε να πιέζουμε στα κατάλληλα άτομα για να, και μάλλον στους κατάλληλους φορείς για να διορθώνεται.